Καληγνωρίσματα σε όλους σας, είτε μας παρακολουθείτε, είτε όχι. Γελούν θυστεία στα στενά και στράτες καμαρώνουν. Όλα γρικούν κουρφές χαρές, τη στέγη φανερώνουν. Η νεότευκτη και νεοσύστατη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Πολύ σύντομα βρήκε το βηματισμό της και ακολουθεί μια σωστή στράτα. Εύχομαι ο δρόμος να είναι μακρύς, γεμάτος όχι περιπέτειες, αλλά πρωτόγνωρες εμπειρίες, προσεγγίσεις περισπούδαστες, όχι μόνο στο κορναρικό έργο, αλλά γενικότερα στο πολιτιστικό θαύμα της κριτικής αναγέννησης. Έτσι θα πέσει άπλετο φως σε εκείνη την πολιτιστική έκρηξη που είναι χρέος όλων μας, μια πολιτιστική πνευματική σοδιά που δύσκολα θα βρούμε αν αναζητήσουμε στους επόμενους αιώνες. Αγαπητοί φίλοι, απόψε θα επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε το πορτρέτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, του ποιητή του Ερωτόκριτου, που είχαμε αρχίσει πριν από λίγο διάστημα. Θα είναι φρόνιμο συνοπτικά να αναφέρω το ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την θρησκευτική και εθνική ταυτότητα του ποιητή του Ερωτοκρήτου. Θέλω να σημειώσω αμέσως ότι ο ποιητής μας, ο Ιστερότοκος, απέχει πολύ από τον Δευτερότοκο Ανδρέα. Ένα χάος υπάρχει ανάμεσά τους. Ο ποιητής μας έχει ανοιχθεί σε ένα πέλαγος ελευθερίας, σε αντίθεση με τον Ανδρέα, ο οποίος είναι κλεισμένος στα αυστηρά πλαίσια του καθολικισμού. Είναι προσκολλημένος και προσιλωμένος στο σκοταδιστικό πνεύμα του Μεσαίωνα, σε αντίθεση με τον Ιστερότοκο ποιητή του Ερωτοκρήτου. Ο ποιητής του Ερωτοκρήτου έσπασε τα δεσμά του καθολικισμού, χωρίς να ενταχθεί όμως σε κάποιο άλλο θρησκευτικό δόγμα. Νιώθει ελεύθερος και έτσι παρουσιάζει τους ήρωές του στον Ερωτόκριτο. Στο θέμα της εθνικής ταυτότητας, ο Ανδρέας παραμένει μέχρι τέλος βενετός, ευγενής, γαλαζοαίματος και δεν μπορεί να ξεχάσει την γαλινοτάτη δημοκρατία. Ο ποιητής του Ερωτοκρήτου, είπαμε ότι και εδώ κινείται ελεύθερα, είναι με ελληνικό ένδυμα, είναι ευρωπαϊστής, είναι κοσμοπολίτης, είναι ανοιχτών οριζόντων, αλλά πάντα με αισθήματα ελληνικά, εξελληνισμένος βενετός και με ένα ένδυμα και χρώμα άκρος ελληνικό. Είναι καιρός όμως να περάσουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ολοκλήρωση του πορτρέτου, που είναι εκείνο της παιδείας και της φιλοσοφικότητας του ποιητή του Ερωτοκρήτου. Θα αξιοποιήσω μια διατυπωμένη θέση του αείμνηστου ερωτοκριτολόγου επίτιμου δημότη της Σιτίας, του αείμνηστου Στυλιανού Αλεξίου. Ο Στυλιανός Αλεξίου διατύπωσε την άποψη πως ο ποιητής του Ερωτοκρήτου είναι σπουδασμένος, έχει μελετήσει τη γραμματεία, όχι μόνο την αρχαία ελληνική γραμματεία, αδιάφορο αν αυτό συμβαίνει από μετάφραση ή από πρωτότυπο. Πάνω σε αυτό θα είναι η αφετηρία μου. Ο ποιητής μας
έχει διαβάσει όμηρο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχω καταγράψει 44 εκτενείς μακροσκελείς παρομοιώσεις, πανομοιότυπες με εκείνες που συναντάμε στα ομηρικά έπι. Οι πολλές συμπτώσεις πάβει να είναι συμπτώσεις. Ο ποιητής μας έχει σπουδάσει τη σοφιστική. Είναι γνώστης των κανόνων της ρητορικής. Οι σοφιστές της αρχαίας Αθήνας είναι πρότυπό του. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς η παρουσία των δυσών λόγων, των διπλών λόγων στον Ερωτόκριτο. Οι σοφιστές είχαν να καθιερώσει τους δυσούς λόγους. Σε κάθε λόγο υπάρχει ο αντίλογος. Αυτό ακριβώς θα το συναντήσουμε στον Ερωτόκριτο. Σε ένα μεγάλο μέρος απλώνεται αυτός ο αγώνας αντιλογίας. Ο Πολύδωρος από τη μια πλευρά και ο Ερωτόκριτος από την άλλη συναγωνίζονται για το ποιος θα πείσει για την ορθότητα της άποψής του. Χυμαρώδης ο λόγος και του ενός και του άλλου. Με επιχειρήματα τα οποία δίδαξαν οι σοφιστές. Επίκληση στη λογική, επίκληση στο συνέστημα, επίκληση στην αυθεντία, που στην περίπτωσή μας κατά κανόνα είναι ένα γνωμικό. Η φροσύνη από την άλλη μεριά, απέναντι στην αρετούσα, αναλαμβάνει το δικό της λόγο αντιλογίας, να μεταπίσει την αρετούσα και να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Και εδώ συναντάμε αυτήν την ακράτητη μονομαχία λόγων. Ο Ρήγας συναγωνίζεται την αρετούσα σε ένα άλλο λόγο αντιλογίας. Ο φτωχός υπηρέτης, ο πικραμένος κύρις, ο πεζόστρατος, και τι δεν κάνει να μεταπίσει τον Ερωτόκριτο, αξιοποιώντας τις θέσεις των σοφιστών. Ο Κορνάρος έχει μελετήσει το αρχαίο δράμα. Θα μπορώ να τον πω ο τραγικός της κριτικής αναγέννησης. Αν ο Ρωμανός ήταν ο τραγικός του Βυζαντίου, αυτό ισχύει και για τον Κορνάρο στην εποχή που έζησε. Τα μέρη της αρχαίας τραγωδίας είναι ευδιάκριτα στον Ερωτόκριτο. Και τα κατά ποσόν, σε μικρότερο βαθμό, είναι χωρισμένος Ερωτόκριτος σε 5 μεγάλες ενότητες, μας παραπέμπουν στα 5 επεισόδια της αρχαίας τραγωδίας, με πρόλογο, με επίλογο. Αλλά ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας. Ανοιχνεύονται όλα. Ο μύθος, γνωστός. Το ήθος των ηρώων του Κορνάρου, ενδιαφέρον. Η διάνοια. Είναι πλημμυρισμένος ο Ερωτόκριτος από ιδέες, απόψεις, μηνύματα. Οι λέξεις, η γλώσσα του σχολιάστηκε θετικά όσο καμία άλλη γλώσσα και προηγούμενη και μεταγενέστερη. Σε μεταγενέστερους χρόνους ήρθε η όψης και το μέλος. Αδιάψευστοι μάρτυρές μου, οι σκηνοθέτες διαχρονικά που επένδυσαν στον Ερωτόκριτο και αξιοθήκαμε να τον δούμε και από σκηνής. Δεν είναι μόνο η αρχαία ελληνική γραμματεία την οποία έχει σπουδάσει. Έχει σπουδάσει λατινική γραμματεία. Ο Βυργίλιος του είναι γνωστός. Ιταλική λογοτεχνία, ο Δάντης, ο Πετράρχης, έχει μελετήσει το έπος του Διγενή, τις μυθιστορίες.
Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σίγουρο το ότι ο νεαρός Βιτσέντζος δεν μπορούσε να μείνει σε μια μικρή πολύχνη 1.400 ψυχών για να ικανοποιήσει σε αυτή την πολύχνη τη μικρή τη δίψα του για παιδεία. Επισκέφθηκε την Ιταλία, μελέτησε, διάβασε και σε συνδυασμό με την προδιάθεση την οικογενειακή έφτασε πολύ ψηλά. Στο θέμα της φιλοσοφικής παιδείας θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερος λόγος. Ο Κορνάρος παραμένει ανένταχτος. Είναι γνώστης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αν θα πρέπει να κάνουμε την αρχή από τους προσοκρατικούς, θα τους συναντήσουμε μέσα στον Ερωτόκριτο. Ο Εμπεδοκλής με τα 4 στοιχεία, με τις ιδιότητες των σωμάτων. Οι σοφιστές με τον σκεπτικισμό τους. Είναι εμφανής μέσα στον Ερωτόκριτο. Και εδώ θα επιχειρήσω και με ένα παραλληλισμό ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και στον Σέξπιρ. Και οι δύο, γαλουχημένοι από μια παιδεία του καιρού τους, σκεπτικιστές και οι δύο, μυρίζονται κάτι σάπιο στα βασίλειά τους και διατυπώνουν το ερώτημα να ζει κανείς έτσι ή να μην ζει. Ο σκεπτικισμός είναι ευδιάκριτος. Δεν πάβει ο Κορνάρος να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον ορθολογισμό και στις δυσιδαιμονίες της εποχής του. Έχει γνώση του Αριστοτέλη. Εκείνος ο πρώτος φιλόσοφος, το κόσμημα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, είπε καθαρά: ουράδιον πιστεύσε, ούτε καταφρονήσε τα όνειρα. Δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε, ούτε να περιφρονήσουμε τα όνειρα. Ο Κορνάρος ακριβώς αυτό ακολουθεί. Και παρακολουθούμε την Αρετούσα να ερμηνεύει τα όνειρα και να προβλέπει γκρεμούς και μαύρα μπροστά της. Και από την άλλη πλευρά η Φροσύνη να παρουσιάζεται ορθολογιστής και να προβάλλει το αυτεξούσιο. Έχουμε εδώ ακριβώς αυτήν την αντίθετη άποψη που διατυπώνεται. Και λίγο αργότερα η ίδια η Φροσύνη, όταν αδυνατεί να πείσει την Αρετούσα, έρχεται η ίδια να δώσει τη δική της ερμηνεία στο όνειρο. Αρετούσα μου, δεν είναι αυτά που βλέπεις. Όλα καλά φαίνονται στο όνειρο. Τη μια στιγμή αποκηρύσει τα όνειρα, την άλλη πιστεύει στα όνειρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι κατευθυνόμενο από τον ποιητή. Να αναφερθώ σε ένα άλλο στοιχείο που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τον ορθολογιστή Κορνάρο. Και είναι η τύχη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τύχη κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι μέσα στον Ερωτόκριτο. Αλλά όμως ο Κορνάρος ακολουθεί τη δική του γραμμή και εναρμονίζεται με το φόσκολο που μας δίνει την τύχη στο Φορτουνάτο. Ο Κορνάρος πιστεύει ότι η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Είναι λίγο πολύ μακιαβελική αντίληψη, αναγεννησιακή αντίληψη αυτή. Τυχερός είναι εκείνος που τολμά να προκαλέσει την τύχη να συγκρουστεί μαζί της. Και ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα είναι τυχεροί γιατί επιστράτευσαν τις δυνάμεις τους και συγκρούστηκαν με την τύχη και σημείωσαν τον θρίαμβό τους. Χαρακτηριστική έτσι η περίπτωση.
Να περάσουμε τώρα στα σπέρματα φιλοσοφίας που υπάρχουν μέσα στον Ερωτόκριτο. Οι στοικοί είναι παρόντες. Το καταρετήν ζήν, η αταραξία της ψυχής, είναι στοιχεία τα οποία θα τα συναντήσουμε μέσα στον Ερωτόκριτο. Η νίκη επί του φόβου του θανάτου είναι παρούσα. Η Αντιγόνη, η Αρετούσα, είναι εκείνη η οποία θα σημειώσει μια περηφανή νίκη επί του φόβου του θανάτου, μια περηφανή νίκη πάνω στην ακαταμάχητη δύναμη της τύχης. Στον Άδη στεφανώνουμε μάρτυρας νάνο χάρος, σκουλίκια νάνε τα προυκιά και ο τάφος μονοδάρος. Οι αράχνες στα στολίδια μου και η μαύρη γης παλάτι, η βρωμεσμένη κορνιαχτή το νηφικό κρεβάτι. Σαν κύρις και σαν μάνα μου, στόπο σκοτεινιασμένο, θέλω μου δώσει την ευχή, ασκές αποθαμένο. Και λίγο παρακάτω, ξεκάθαρα. Σήμερα απόμεινα άφοβη. Δεν έχω πιο ινταλπίζει. Το ριζικό δεν το ψηφώ. Η μοίρα δεν μορίζει. Μοίρα δεν σε φοβούμε πιο και ό,τι και αν θέλεις κάμε. Και αν με γυρεύγεις να με βρεις, λέγω σου πως επάμε. Και θέ να πάρω θάνατο. Και απίτης αποθάνω, κάμε το πια χειρότερον εις το κορμί μου απάνω. Δεν έχουμε άλλη απόδειξη για να αποδεχθούμε την νίκη που σημειώνει η ηρωίδα πάνω στο φόβο του θανάτου. Η επικούρια φιλοσοφία είναι μπροστά μας. Η άχρωμη πίστη που παρακολουθούμε στον Ερωτόκριτο. Η απόρριψη της δυσιδαιμονίας. Η απόρριψη της θεϊκής παρέμβασης. Το λάθε δυό σας είναι στοιχεία που ανοιχνεύονται εύκολα στον Ερωτόκριτο. Ο νεοπλατωνισμός, για να παράσουμε σε επόμενες εποχές, με την πίστη στον αγνό έρωτα, στην πνευματική ομορφιά, στον ανίδωνο βίο, αλλά στο όλβιο τέλος, είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της φιλοσοφικής παιδείας του Κορνάρου. Ο νεοπλατωνισμός παίρνει μια τέλεια διάσταση. Το τέλειο, ο Ερωτόκριτος, στοχεύει στο άλλο τέλειο, την Αρετούσα. Και η Αρετούσα ζωγραφίζει το πορτρέτο του άγνωστου τραγουδιστή. Είναι τραγουδιστής, είναι μελωδός, είναι αντρίος, αφού τα βάζει με 10, δεν μπορεί, θα είναι όμορφος, θα είναι ψηλού δέντρου κλονάρι, άρα ερωτεύσιμος. Ανάλογη είναι η στάση του κριτικού, Χαρίδη μου, ο οποίος αγωνίζεται και υπηρετεί ένα εξειδανικευμένο έρωτα. Και δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να μην σχολιάσω την επίδραση του Κορνάρου στον εθνικό μας ποιητή. Ο εθνικός μας ποιητής είναι σαφέστατα επηρεασμένος από τον Κορνάρο. Στον κριτικό, ατέλειωτη ποιητική σύνθεση του Σολομού, ο κριτικός, όταν σήμανε η ύστερη σάλπιγγα, αναζητά την καλή του. Μην είδατε την ομορφιά που την κοιλάδα αγιάζει. Την είδαμε πρωί. Η απάντηση. Της τρέμαν τα λουλούδια. Την ώρα που βγήκε στην πόρτα της παράδεισος με τα τραγούδια. Τόσο ο Χαρίδημος, όσο ο κριτικός, όσο και ο Ερωτόκριτος
κινούνται σε αυτά τα πλαίσια του εξιδανικευμένου έρωτα, στοιχεία που έρχονται να συνδέσουν τον Κορνάρο με τον νέο πλατωνισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα επόμενο κεφάλαιο που είναι ο ψυχικός κόσμος. Το ήθος του ποιητή του Ερωτόκριτου είναι δύσκολο να κάνουμε ψυχανάλυση. Αν είναι δύσκολη η ψυχανάλυση σήμερα για τον σημερινό ψυχολόγο, αντιλαμβάνεται καθένας μας πόσο δύσκολο είναι να διεισδύσουμε στην ψυχή του ποιητή του Ερωτόκριτου. Όμως, ας το επιχειρήσουμε. Οι ήρωές του, σε κάποιο βαθμό, είτε είναι πρόσωπα συμπαθητικά ή αντιπαθητικά, αντανακλούν τον ψυχισμό του Κορνάρου. Κάνει πράξη ο ποιητής μας το συναλγήν του Αριστοτέλη. Εκφράζει τη συμπόνια του, συναλγήν, άλογος πόνος. Εκφράζει τη συμπόνια του προς την ηρωίδα, την αρετούσα. Εκφράζει τη συμπόνια του παρά το ότι όλοι επιθυμούν τη συντριβή του σπιθόλιοντα στη μονομαχία με τον κριτικό, όμως όταν εκείνος ξαπλώνεται κάτω χτυπημένος από το χέρι του Χαρίδη μου, εκφράζει τα συναισθήματα λύπης. Δεν διστάζει να φτάσει στο αυτομαστίγωμα. Πότε? Όταν βλέπει ότι ο ίδιος ως συνθέτης περνάει τις κόκκινες γραμμές. Όταν ο Ερωτόκριτος φτάνει στα όρια του σαδισμού, σε εκείνη την σκηνή της δοκιμασίας της αρετούσας, ο ποιητής το μαστιγώνεται. Πρόκριτε, ήταν αυτά τα κάνεις. Πας να πεθάνεις. Την ηρωίδα εκφράζει καθαρά ο Κορνάρος. Θέλω να επιμείνω σε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, που δείχνουν το χαρακτήρα του Κορνάρου. Ο Κορνάρος έχει ιδέα, έχει γνώση σε αυτόν. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και με το δίκιο του. Μπορώ να το πω χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, έχει μια ποιητική υπεροψία. Γνωρίζει πολύ καλά το ανάστημά του. Και αυτό που το συμπεραίνω. Είναι αλήθεια πως όλα τα έργα της κριτικής λογοτεχνίας, τα περισσότερα, όλα έχουν προηγείται ένα τμήμα, η λεγόμενη αφιέρωση. Τι κάνουν οι ποιητές? Αφιερώνουν την τραγωδία, το πολύστιχο κείμενό τους σε κάποια προσωπικότητα, είτε της πολιτείας, είτε οικονομική προσωπικότητα, οικονομικής εμβέλειας, είτε πνευματικής. Γιατί? Υπάρχει σκοπιμότητα. Οι αφιερώσεις που έχουμε και μπορούμε να παρακολουθήσουμε και θα σας παρουσιάσω τουλάχιστον μία τέτοια αφιέρωση, περιλαμβάνουν τρία στοιχεία. Είναι το στοιχείο της μετριοφροσύνης, το στοιχείο η παράκληση να αποδεχθούν το έργο, την ποιητική σύνθεση και φυσικά να αναλάβουν την προστασία. Αυτή την προστασία ο Κορνάρος δεν τη ζήτησε. Είναι ο Ερωτόκριτος. Από εκείνες τις ποιητικές συνθέσεις που δεν συνοδεύονται από την αφιέρωση.
Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να σας διαβάσω μία αφιέρωση ενός μεγάλου ονόματος για να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει με τον Κορνάρο. Είναι η αφιέρωση της Σεροφύλης από τον δημιουργό της, τον Γεώργιο Χορτάτζη, σε διασκευή δική μου για να είναι εύκολα προσιτή. Όπως οι ζωγράφοι εκθέτουν τους πίνακες για θαυμασμό, έτσι και οι ποιητές πριν από τη δημοσίευση των ποιημάτων τους τα δίνουν σε προσωπικότητες για επενετικά σχόλια. Το ίδιο και εγώ, τώρα που τέλειωσα την τραγωδία μου, θέλησα να τη στολίσω με όνομα άξιο και να κρατεί δεμένα τα χείλη των κακόγλωσσων, τα σφάνω να σοπούσει. Ανάμεσα στα χίλια ονόματα που τιμούν την Κρήτη, σε διάλεξα μουρμουρή ονομαστέ για να κοσμήσω με το όνομά σου την τραγωδία μου. Αν και δεν αρμόζει σε φτωχικό σπίτι η τύχη να είναι στολισμένη με ολόχρυσα πανιά, ούτε στην άσχημη κόρη το μακιγιάρισμα, όπως και το λίγο χάρισμα σε υψηλό πρόσωπο. Πώς μπορεί ένα ξερό ποτάμι να φουσκώσει τη θάλασσα? Μετέωρος για χρόνο πολύ έμεινα. Να κάμω ή όχι το χατήρι της καρδιάς, τελικά προσβλέποντας την άμετρή σου καλοσύνη, σε παρακαλώ με το όνομά σου να στολίσεις το λίγο χάρισμά μου. Βοήθησέ με να αποφύγω τις ανεμικές του χειμώνα, αφού ασυλλόγιστα διάλεξα με μικρό πλεούμενο να ανοιχθώ σε ωκεανό. Βοήθησέ με να βρω απάνεμο λιμάνι. Πιστεύω το φωτεινό σου άστρο, αν έλθει βοηθός, τα φουσκωμένα κύματα θα είναι ανήμπορα στα βράχια να με ρίξουν. Κι αν πάλι φτωχικό βρίσκεις το χάρισμά μου, χρέωσε το λάθος στην τύχη και όχι σε μένα που έβλεπα ψηλά. Εκείνη, η τύχη δηλαδή, την επιθυμία και τα φτερά μου ψαλίδισε, που αρκούσαν να με βγάλουν στον ελικόνα και μου έμεινε μόνο η όρεξη. Αντί για ανέβασμα ψηλά, μου χτίζει πύργους στο γυαλό, περβόλια στον αέρα, και ότι τη νύχτα με ρυμνό χάνονται την ημέρα. Αυτά πιστεύω τα λόγια δεν έμπαιναν ποτέ στο στόμα του Κορνάρου. Υπάρχει δόση δουλοπρέπειας σε μια τέτοια αφιέρωση και ο Κορνάρος, έχοντας πλήρη επίγνωση της αξίας του έργου του, δεν επιδιώκει. Η όποια αφιέρωση μπορεί ο αναγνώστης να συναντήσει είναι αφιέρωση του πρώτη εκδότη, του 1713. Ο Κορνάρος δεν άφησε αφιέρωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που δίδει έτσι τον χαρακτήρα του Κορνάρου. Γεύθηκε, γνώρισε την κακία του κόσμου. Τη γνώρισε. Και στον δεύτερο του επίλογο, γιατί μετά από τον 1525 στίχο της Πέμπτη Ενότητας, έχουμε ένα δεύτερο επίλογο. Εκεί μιλάει, αναφέρεται στους κακόγλωσσους. Σε εκείνους τους κακόγλωσσους που ψεύγουν ό,τι δούσει και απόκεις δεν κατέχουσι την άλφα σκιάς να πούσει. Για αυτούς τους κακόγλωσσους μιλούσε και ο Χορτάτζης, αν προσέξατε λίγο νωρίτερα. Ο Κορνάρος ξέρει ότι έχει και αντιπάλους και τους αντιμετωπίζει με τον τρόπο του, με διπλωματία. Και ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Υπογράφει φαρδιά πλατιά. Δεν έχει κανένα ενδιασμό. Δεν έχει κανένα ρίσκο. Και βάζει την υπογραφή του κάτω από την επική, κάτω από την μεγάλη του σύνθεση. Και εδώ να αναφέρω παρενθετικά, κατ' εμέ δεν το έκαμε στη θυσία του Αβραάμ. Θεωρώ και αυτό το έργο δικό του. Δεν το έκανε γιατί ήταν ένας πιτσιρικάς έφηβος. Και θα ήταν ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, να τολμήσει να βάλει όνομα κάτω από ένα κείμενο της εφηβικής του ηλικίας. Στο θέμα της ιδεολογίας, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε γρήγορα, ο Κορνάρος αμφιταλαντεύεται. Θεωρητικά αποχειρήσει και
καταδικάζει κοινωνικές διακρίσεις, την ανδροκρατία, τις κοινωνικές ανισότητες. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπηρετεί το σύστημα. Είναι συμβατικός έργο, αντισυμβατικός λόγο. Ανέλαβε αξιώματα στο Χάντακα ως ευγενής φεουδάρχης και είναι αυτό απόδειξη του ότι δεν απαρνήθηκε την ευγένειά του. Ωστόσο, θα πρέπει να του πιστώσουμε το ότι έκανε τον πρώτο πολιτικό γάμο. Σήμερα μιλάμε για πολιτικό γάμο. Ο πρώτος έγινε στο παλάτι του Ρήγα. Μπροστά στην κοσμική εξουσία παντρεύτηκε ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα. Είναι και αυτό ένα μήνυμα που έστειλε ο Κορνάρος ήδη από εκείνη την εποχή. Συνοψίζοντας, μπορώ να πω ότι ο Κορνάρος έσπασε τα δεσμά της εποχής εκείνης και ανοίχθηκε σε πελάγι και θάλασσες με αρκετή ελευθερία. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις αμφιταλαντεύεται, είναι λογικό αυτό, μετεωρίζεται, αλλά όμως το καινούριο το φέρνει. Σε συνεργασία, σε εισαγωγικά αυτό, με τον Σέξπιρ δείχνουν ποιο είναι το μήνυμα των καιρών. Αν δούμε στον Ερωτόκριτο το δίπολο, Αρετόκριτος και Ηράκλης, ο καλός και ο κακός, στον Σέξπιρ έχουμε τον καλό Άμλετ και τον κακό Κλάβδιο. Στον Ερωτόκριτο υπερισχύει, νικά το καλό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πολλές ήττες, ένδυμες ήττες, αξιοπρεπείς ήττες, είναι ανώτερες από τις μεγάλες νίκες. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κορνάρος μπόρεσε, φεύγοντας από αυτήν εδώ τη μικρή πολύχνη, να ανεβεί στους 7 ουρανούς και να είναι ένα μεγάλο όνομα στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και εμείς και να είμαστε υπερήφανοι που ο αέρας αυτός, ο αέρας που αναπνέουμε, είναι ο αέρας που ανέπνευσε και ο ποιητής του Ερωτόκριτου. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θα περιμένω ερωτήματα με ενδιαφέρον και είμαι στη διάθεσή σας στο βαθμό που μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου να απαντήσω σε αυτά. Παρακαλώ, περιμένω τα ερωτήματά σας ονομαστικά για να μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο. Ευχαριστώ. Μιλτιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστούμε για την ομιλία σου. Θυμήθηκα όταν πριν 3 χρόνια, νομίζω ήταν ή και 4, δεν ξέρω, είχα συμπαρουσιάσει το βιβλίο σου. Μετά που κάτσαμε έτσι και τα είπαμε στην ταβέρνα, ότι σου εκμυστηρεύτηκα μια σκέψη για τον Κορνάρο που δεν την είχα πει στην παρουσίαση και που μου είπες ότι δεν την είχες ξανακούσει και τη θεωρείς ενδιαφέρουσα. Και θέλω τώρα να την επαναλάβω.
σου είχα πει ότι ένα τόσο μεγάλο έργο, ένα έμετρο μυθιστόρημα που εφραίνει καρδίες, δεν έχει καθόλου χιούμορ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που έχεις διαβάσει πολύ περισσότερο έργα της κριτικής αναγέννησης κλπ, αν έχεις συναντήσει σε άλλο έργο τόση έλλειψη χιούμορ. Και να το αντιπαραβάλω επίσης με τα έργα του Σέξπιρ, τα οποία είτε είναι τραγικά και γεμίζει η σκηνή πτώματα, ενώ εδώ έχουμε happy end, ή είτε έχουν, είναι κωμωδίες και έχουν πολύ χιούμορ, όπως πολύ χιούμορ έχει και το έργο του Θερβάντες. Αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσεις. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Αντώνη, και θα ήθελα να αναφερθώ και στη δική σου μελέτη πάνω στον Ερωτόκριτο, που σε έχει προβληματίσει αρκετά. Και συμμερίζομαι τους προβληματισμούς σου, όπως και εκείνους που διατυπώνει η κυρία Παπαδοπεράκη. Είναι αλήθεια ότι σπέρματα και της επικούριας φιλοσοφίας υπάρχουν. Στο ερώτημά σου δεν έχω έτοιμη απάντηση. Μπορώ να επικαλεστώ ως δικαιολογία για την έλλειψη χιούμορ στον Ερωτόκριτο το ότι θεωρώ ότι ο Κορνάρος είναι περισσότερο τραγικός. Και μέσα σε ένα έργο αυτής της ένταξης, την τραγωδία, δεν είναι εύκολο να παραχωρήσει θέση στο χιούμορ. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται, μπορεί, πλησιάζει την Εροφύλη. Εκεί υπάρχει άλλο κλίμα. Εδώ έχουμε ένα αίσιο στο τέλος γεγονός, αλλά το αίσιο γεγονός είναι προϊόν μιας σκληρής δοκιμασίας των πρωταγωνιστών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι περισσότερο για να δικαιολογήσω την απουσία του χιούμορ από τον Ερωτόκριτο. Το οποίο χιούμορ, το βλέπουμε φυσικά, σε αυθονία, σε άλλα έργα της κριτικής λογοτεχνίας που ανήκουν στο ποιητικό είδος, στο δράμα που χαρακτηρίζουμε κωμωδία. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά και σε άλλα έργα της κριτικής λογοτεχνίας το χιούμορ απουσιάζει. Δεν έχω κάτι πιο συγκεκριμένο, αγαπητέ Αντώνη, να πω. Ευχαριστώ πολύ. Μας έχει έρθει και μία γραπτή ερώτηση από τον κύριο Τάση Γιαβή. Μας λέει, συγχαρητήρια κύριε Παπαδάκη, μιλήσατε για τη σύνδεση του Ερωτόκριτου με τον νεοπλατωνισμό. Μήπως με τον πλατωνισμό ξυπνώ Πλάτωνα από την Κρήτη Ουράνη Αφροδίτη από την Πάντημον. Ο νεοπλατωνισμός παραπέμπει σε μία μεταφυσικού τύπου ηθική στη θρησκεία και στον αποκρυφισμό που δεν αρμόζουν στο έργο του Κορνάρου. Μπορείτε να το επαναλάβετε. Δίνω το λόγο στον κύριο Γιαβή να μας κάνει την ερώτησή του προφορικά.
Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας συγχαίρω για την ομιλία την απόψινή και βέβαια για το όλο και μεγάλο έργο που έχετε στα κριτικά γράμματα και στον ερωτόκριτο ειδικότερα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αναφερθήκατε στην επίδραση του έργου του Κορνάρου από τον νεοπλατωνισμό. Γιατί όμως νεοπλατωνισμός, ο οποίος παραπέμπει σε μια κατάσταση θρησκείας, πώς να το πω, φαινόμενα που παραλείπονται και δεν υπάρχουν στο έργο Ερωτόκριτος. Ο νεοπλατωνισμός αφορά μεταφυσικού τύπου ηθική και θρησκείες. Νομίζω ότι περισσότερο ταιριάζει να λέγατε πλατωνισμό και ειδικά στο συμπόσιο του Πλάτωνα όπου διακρίνεται η ουράνια Αφροδίτη από την Πάνδημο. Θα είχατε να μου πείτε κάτι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Περισσότερο μιλάμε για νεοπλατωνισμό. Ο νεοπλατωνισμός δεν σημαίνει ότι αρνείται τον πλατωνισμό. Είναι προέκταση. Και επειδή ακριβώς στον Ερωτόκριτο συναντάμε και εκείνο το ψυχάρι, το σύμβολο του ίδιου του Ερωτόκριτου, μένουμε περισσότερο στον όρο νεοπλατωνισμός, που χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτουμε την πλατωνική θεωρία. Έχετε δίκιο, υπάρχει πλατωνικό υπόβαθρο, αλλά σε προέκταση φτάνουμε πια σε επόμενους αιώνες όπου έχουμε αρκετή διαφοροποίηση της πλατωνικής θεωρίας από τους μαθητές του μεγάλου φιλόσοφου. Σε σχέση με την παρατήρηση του Τάκη του Γιαβή, κάνω την εξής σκέψη. Νομίζω ότι η βαθύτερη συσχέτιση του Ερωτόκριτου με το πλατωνικό έργο έγινε στο εξής. Ο Πλάτωνας έγραψε φιλοσοφία με λογοτεχνικό τρόπο και ο Κορνάρος έγραψε λογοτεχνία που έχει πολύ βαθύ φιλοσοφικό υπόβαθρο. Αυτή τη συσχέτιση βλέπω εγώ. Να προσθέσω, αγαπητέ Τάκη, που πηγαίναμε κάποτε στα αγγλικά μαζί, το 1960. Α, το θυμηθήκατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είσαι καλά. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κορνάρος δεν θα έγραφε ποτέ τον Ερωτόκριτο μόνο για τα μάτια της Αρετούσας και για την Ανδριά του Ερωτόκριτου. Αυτό ήταν το τυράκι στη φάκα. Ο Κορνάρος είναι προπομπός μηνυμάτων, είναι μαντατοφόρος και θέλει τα μηνύματά του να τα περάσει με το δικό του λογοτεχνικό τρόπο. Και βρήκε ένα θαυμάσιο μύθο της αρχαίας τραγωδίας και με αυτόν τον τρόπο στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Γι' αυτό και έχω πει, πιστεύω ότι ο Ερωτόκριτος είναι ο δίσκος της Φεστού που δεν έχει ακόμα αναγνωστεί στον βαθμό που πρέπει. Έχουν γίνει πολλές αναγνώσεις. Ακόμα θεωρήθηκε έργο μήνυμα προς τη Γαλινοτάτη να αλλάξει γραμμή πλεύσης πριν να φάει το κεφάλι της. Και δεν ακούστηκε, δεν άλλαξε γραμμή πλεύσης ή όταν επιχείρησε να αλλάξει γραμμή πλεύσης ήταν ήδη αργά. Ο Κορνάρος προέβλεπε όλα αυτά. Και πιστεύω ότι οι επόμενοι μελετητές αναγνώστες θα έχουν να μας προσφέρουν πολλά περισσότερα. Αν υπάρχει και άλλο ερώτημα, έχουμε χρόνο, έχουμε.
Μια παρατήρηση ακόμα σε σχέση με αυτό που είπε ο Αντώνης Ανιψητάκης. Νομίζω ότι το happy end του Ερωτόκριτου δίνει έναν δίβαρο στο ότι δεν υπάρχει χιούμορ στο όλο έργο. Σωστή η παρατήρηση, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία. Γιατί το τέλος δεν συνάδει με το τέλος μιας τραγωδίας. Η αίσια έκβαση εδώ ισοφαρίζει, ρεφάρει, όπως έλεγαν οι Βενετσιάνοι, ρεφάρει την απουσία του χιούμορ. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα να έχουμε. Και ήθελα στο σημείο αυτό να ευχηθώ και στους σπιτονικοκύριδες της στέγης υγεία και δύναμη, έτσι ώστε τη φιλόξενη διάθεσή τους να την μετουσιώνουν σε ουσία και πράξη. Καλό Πάσχα!